Θα σας δείξω έναν κύριο ωραίο, πολύ ωραίο και ταλαντούχο. Τον έχετε εντοπίσει, τον έχετε... Δείξτε τον, παιδιά, μην λέω. Σας δείχνω και δεν δείχνω τίποτα. Θα νομίζουν ότι είναι αυτοαναφορικό. Λοιπόν, τον έχετε εντοπίσει στο θέατρο, στη τηλεόραση, γιατί ως ηθοποιός μας έχει συστηθεί. Αλλά έχει κάνει μια έκπληξη. Πότε ήταν η πρώτη συλλογή? 2 χρόνια πριν, γεμάτα. Ακριβώς 2 χρόνια. Έκανε λοιπόν αυτή την έκπληξη στα ελληνικά γράμματα, στην ποίηση συγκεκριμένα. Εγώ περιμένω να δω τη λογοτεχνία τώρα να έρχεται. Όχ, σε έχουν βάλει, ε. Τι είναι, όλοι αυτό σου λένε, κάτσε γράψε βιβλίο τώρα, άλλο λογοτεχνικό. Κοίτα, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το έχεις. Όταν έχεις το μεγάλο ταλέντο να πεις μια ολόκληρη ιστορία σε τόσες λίγες λέξεις και σε 20 και σε 30 και 50 λέξεις, για σκέψου το τώρα αυτό να έχεις χώρο να απλωθείς. Καταρχήν... Περίμενε, καλύτερα. Περίμενε. Θέλω να δείξω το νέο βιβλίο, τη νέα συλλογή. Είναι «Έρωτες θερίζουν», πάλι από τις εκδόσεις της Διόπτρας, που είναι το σπίτι σου πια το εκδοτικό. Να φανταστώ, η Αλεξάνδρα ή η Αυγερινού είναι αυτή που σε σπρώχνει να γράψεις λόγο. Ή και η Αλεξάνδρα, η εκδότρια και σου. Και η Αλεξάνδρα, αλλά κυρίως η Αλεξάνδρα. Ναι. Κοίτα, το ένστικτό της είναι αλάθητο, όπως έχει φάνει μέχρι τώρα. Σίγουρα. Και κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στην λογοτεχνία γενικότερα και στην μυθοπλασία και στα βιβλία αυτοβοήθειας. Είναι ένας εκδοτικός οίκος με ιστορία, γνωρίζουν πολύ καλά. Καταρχήν, καλησπέρα και πάλι, γιατί δεν είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και μπορώ να σου μιλάω στον Ενίκο για την ορισμένη. Παρακαλώ, χρόνια. Ωραία. Να πω ότι είναι σημαντικό που λες αυτά τα πράγματα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει, έχει επίπεδο, είσαι πάντα ενημερωμένος, διαβασμένος και είναι σημαντικό, η σημαντική εισαγωγή σου και για μένα. Δεν είσαι ένας άνθρωπος που πιάσε για πρώτη φορά βιβλίο και οφείλω να πω ότι κάθε φορά όταν κάτι καινούριο συμβαίνει και πέφτει στα χέρια σου, είσαι από τους ανθρώπους που το μελετάνε, δεν το ξεφυλίζουν απλά. Και το έχεις αποδείξει και με έχεις συγκινήσει και πολλές φορές με την αποδοχή σου στην γραφή μου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά τώρα μην ανταποδίδουμε ένα στον άλλον. Πρέπει... Όχι, αλλά ξέρεις τι, οφείλουμε... Εδώ πρωταγωνιστής είσαι εσύ και η δουλειά σου. Έτσι. Ναι, αλλά χρειάζεται όταν υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν πραγματικά τη σωστή δουλειά και σέβονται εξ ολοκλήρου τον καλεσμένο τους, και αυτό φαίνεται πόση σημασία δίνουν και πόσο μελετάνε πριν απλά τον παρουσιάσουν για να βγάλουμε λίγο χρόνο τηλεοπτικό. Και είσαι από τους λίγους που το κάνουν και οφείλω να το πω, πρέπει να υπογραμμίζουμε τα καλά. Έχεις ένα τίθασο μαλλί που σε ταλαιπωρεί. Σου ζητώ συγγνώμη. Όχι, αποφάσισα να τα μακρύνω. Τι, για ρολό? Όχι, εγώ είδα μια φύσα από κάτι. Τώρα κάνουμε μικρή παρένθεση. Ναι. Τι είναι κάτι καλοκαιρινό αυτό? Ναι, έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες μας για μια καλοκαιρινή παραγωγή, ναι, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, ένα έργο που είχε μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα πριν από 7 χρόνια. Λέγεται «Για όνομα», ένα γαλλικό έργο. Α, το «Για όνομα», ναι. Το «Για όνομα», ναι. Με μια άλλη σύνθεση ηθοποιών, ένα άλλο cast, με την Ρένια Λοϊζίδου, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, την Ντόρα Μακρυγιάννη, τον Κρατερό Κατσούλη και εμένα. Και είμαστε μέσα στις πρόβες. Κάνουμε αυτό δηλαδή τώρα και είμαι ενθουσιασμένος παράλληλα λοιπόν με τους έρωτες θερίζουν. Άρα θα τα πούμε μέσα στο καλοκαίρι με την άλλη σου ιδιότητα του ηθοποιού που θα έρθετε στα μέρη μας. Ναι, είναι ωραίο έργο αυτό. Δεν ξέρω αν το αφήνει σε γαλλικό περιβάλλον ή σε ελληνικό. Όχι, σε γαλλικό περιβάλλον. Νομίζω έτσι έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι πολύ... Είναι υπέροχο έργο από γραφή του και είναι κρίμα έτσι να το πειράξει, να το μεταφέρει. Ναι, έτσι. Και άλλωστε βγαίνουν αυτά που πρέπει να, να υποθούν έτσι κι αλλιώς. Φαντάζομαι ότι όλοι σε ρωτούν, και θα προσθεθώ κι εγώ σε αυτή τη μακριά λίστα, αν έγραφες πάντα, αν... Ναι. Τώρα τόλμησες τώρα, πριν 2 χρόνια δηλαδή, άρα πριν 2,5-3 που παρέδωσες το υλικό του πρώτου βιβλίου, της πρώτης συλλογής, της ποιητικής,
αλλά ήταν και παλαιότερα μέσα έργα σου. Ναι, έγραφα από πάντα. Είναι ο τρόπος που ξέρω να εκφράζομαι. Παρόλο που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πολλοί από τους ηθοποιούς, οι περισσότεροι και πολλοί είμαστε πολύ εσωστρεφείς, με έντονη ενσυναίσθηση. Και εγώ είμαι αρκετά ρομαντικός και ευαίσθητος. Ήταν ένας τρόπος πάντα να εκφράζομαι, να καταγράφω τις σκέψεις μου και πάντοτε με ποιητικό λόγο. Έχω μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον, ο πατέρας μου είναι κριτικής καταγωγής και όλα τα εξέφραζε με τις ματινάδες και ξέρεις, με αυτή την... με αυτές τις λίγες λέξεις, γι' αυτό ναι. Και ξέρω καλά να... Μα επίσης έτσι κι αλλιώς έχει την οικονομία του... Ακριβώς. Οπότε έτσι κι αλλιώς λοιπόν, όπως το λες, με οικονομία έχω μάθει να εκφράζω αυτά τα πολύ μεγάλα και τα βαθιά που νιώθω. Πάντοτε έγραφα, χωρίς να έχω υπόψη μου ή να έχω τη διάθεση να τα μοιραστώ και να τα εκθέσω, αν θέλεις, και να τα εκδώσω. Δηλαδή, ένιωθες ότι κάποιος θα σε διαβάσει περισσότερο? Άκου να δεις... Γενικότερα όχι, είμαι πολύ γενναιόδωρος με τα γραπτά μου και τα μοίραζα δεξιά-αριστερά. Δηλαδή, αν κάτι ήθελα να πω σε σένα ή σε φίλους, πάντοτε με γραπτό λόγο. Ήμουν σίγουρος και με ποιητικό λόγο, πολύ γενναιόδωρα και χάριζα τις ευχές μου, ό,τι ήθελα να εκφράσω. Όμως αυτό μέχρι να εκδοθεί κάτι και να βγει στα ράφια, ας πούμε, των βιβλιοπωλείων, αυτό με τρόμαξε. Ναι, εκεί αισθάνθηκα ότι θα είμαι απόλυτα εκτεθειμένος. Όμως πρέπει να σου πω το εξής, και γι' αυτό και προχώρησα και στη δεύτερη ποιητική συλλογή. Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη η πόση ελευθερία και απελευθέρωση μάλλον μου δόθηκε όταν πια εκτέθηκα τόσο. Γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο βασανιστικό και κουραστικό να προσπαθείς να κρύψεις πράγματα, το συναισθημά σου, τις ευαισθησίες σου. Όταν λοιπόν τα ανοίγεις και τα παρουσιάζεις στον κόσμο και λες, αυτό είναι. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Όποιος θέλει ακουμπάει σε αυτό που εγώ πιστεύω, όποιος δεν θέλει φεύγει και κερδίζουμε και πολύ χρόνο έτσι. Εντάξει, είχε πολύ μεγάλη αποδοχή. Ναι. Εντάξει, είπες και τη μαγική λέξη, κερδίζουμε χρόνο. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται με τις στρατηγικές, με το ροκάρισμα του χρόνου. Η πρώτη σου ποιητική συλλογή, Ψυχής μου κύματα, είχε πάρει και το βραβείο κοινού. Mm-hmm. Που είναι πάρα πολύ ωραίο στην κατηγορία της σύγχρονης ελληνικής ποίησης. Ναι. Φαντάζομαι και αυτό σου έδωσε boost, σου έδωσε όθηση. Απόλυτα. Θέλω να σου πω ότι είχε ξεκινήσει η όθηση αυτή που λες με το που ξεκίνησε η συλλογή να κυκλοφορεί. Όταν άρχισε να βρίσκεται, ας πούμε, στις πρώτες θέσεις στα ευπόλυτα, περνώντας και μυθιστορήματα και πολύ, αν θέλει, έτσι, σε εισαγωγικά το βάζω, πιο εμπορικά, πιο εύπεπτα, έτσι, γραπτά, και ξεπέρασε ποίηση για πρώτη φορά μετά από χρόνια πωλήσεις και μυθιστορήματα και λογοτεχνία. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο κόσμος μάλλον ταυτίζονταν περισσότερο από όσο πίστευα με τα γραπτά μου ή με αυτά που είχα, εν πάση περιπτώσει, να επικοινωνήσω και να τους πω. Και στις παρουσιάσεις των βιβλίων ερχόταν κόσμος και έλεγε, αυτό εδώ το έχεις γράψει για μένα ή αυτό ήθελα να πω και δεν ήξερα πώς να το εκφράσω. Και εκεί λέω, ήταν μαγική αυτή η αποδοχή. Και λέω, κάτι πρέπει να γίνεται εδώ. Ή αισθάνθηκα ότι άρχισα να ένιωθα ότι ίσως όφυλα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εκφράσουν, να επικοινωνήσουν. Όπως και εγώ στο παρελθόν, πολλοί ποιητές, πολλοί συγγραφείς εξέφρασαν πράγματα, σκέψεις που ήθελα εγώ να πω. Και λέω, κάποιος που έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί να μην το κάνει. Έχεις δει στίχους σου να τους δανείζεται το διαδίκτυο? Ναι, πολλούς. Πολλούς. Και είναι ωραίο αυτό που σημαίνει το διαδίκτυο, γιατί λένε όλοι... Τουλάχιστον σου αποδίδονται ή κάποιοι δεν... Ναι, γίνεται σωστά. Είναι ωραίο, ξέρεις τι, άκου να δεις, γι' αυτό το λόγο αυτή στην δεύτερη ποιητική συλλογή έχω μέσα κάποια ποίηματα άτυπλα και κάποιους στίχους, όπως λέω, πεταμένους στο χαρτί. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μπορεί ο αναγνώστης ή οποιοδήποτε να το χρησιμοποιήσει, να τον ακουμπήσει σε μια δική του κατάσταση, σε μια δική του συναισθηματική φόρτιση, σε μια δική του εικόνα. Έχει την ελευθερία να δανειστεί δύο υπέροχες λέξεις που εγώ τις έγραψα κάτω από μια συνθήκη δική μου
και να τις τοποθετήσει όπου θέλει, σε μια ωραία φωτογραφία, σε μια ωραία κατάσταση που βιώνει με έναν άνθρωπο που αγαπά, που ερωτεύεται και όχι μόνο. Τώρα που μιλάς για αγάπη και έρωτα, μπορείς να μας διαβάσεις το Βασανιστικά? Ευχαρίστως. Και είναι, που είναι οδύς στον έρωτα. Τώρα κακά τα ψέματα, φίλοι μου αγαπημένοι και φίλες. Μακάρι να ήταν μόνο χαρά ο έρωτας, αλλά είναι και βάσανο. Έτσι. Ναι, ωραία, ακούστε λοιπόν. Βασανιστικά. Παραμερίζω την άβρα σου για να περάσω. Διακριτικά κινούμε στο ίδιο μου το σπίτι. Μην ταράξω τη σκόνη που άφησες φεύγοντας. Γιατί αν σηκωθείς στο χώρο, ανάσα όταν πάρω, εισέρχεται στα σωτικά μου και μου ξυπνά και μου τρομάζει το συναίσθημα. Ανυπόφορες γίνονται ξανά οι μέρες και οι νύχτες μου. Μα αδυνατό και να σε βγάλω από τα έπιπλα μου. Να ξεσκονίσω το παρελθόν και τις εικόνες και τις στιγμές μας. Σαν να ζω όταν βασανίζομαι. Ή να βασανίζομαι για να έχω λόγο να ζω. Ή μήπως γιατί το μόνο που ξέρω είναι να ζω βασανιστικά. Έτσι είναι μακριά σου. Έτσι ήταν και κοντά σου. Τι ωραίο. Είναι αυτές οι τοξικές σχέσεις που ξέρουμε ότι είναι έτσι, αλλά βασανιστικές, αλλά δεν φεύγουμε εύκολα. Το ξέρουμε ότι είναι έτσι. Και βάζεις τη ζυγαριά και λες, είναι πιο βασανιστικό να είμαι χώρια σου ή πιο βασανιστικό να είμαστε μαζί? Και τα ζυγίζεις. Ναι, συνήθως το μαζί είναι. Όταν μετά περάσει καιρός και πάρεις απόσταση, μπορείς να γράψεις αυτό το αριστούργημα. Να σου πω, να ανακαλέσεις το συναίσθημα. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να σου πω, μια φίλη μου παρατήρησε ακριβώς το εξής. Τη διάβασα ένα ποίημα το οποίο ήταν πάρα πολύ σκοτεινό. Και περιγράφει, είναι το πιο αυτοβιογραφικό μου μέσα. Είναι το κλάμα. Δεν θα το διαβάσουμε σήμερα γιατί είναι αρκετά σκοτεινό. Είναι το κλάμα. Είναι πολύ... Και μου λέει ότι ο τρόπος που το διαβάζω τώρα ή που το λέω, φαίνεται ότι έχω αναρρώσει. Και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί το διαβάζω έχοντας τη θύμηση αυτού που ζούσα, όμως όταν το έχεις ξεπεράσει και είσαι πια υγιής και έχεις πατήσει τα πόδια σου, το έχεις σαν μια ωραία εμπειρία, σαν ένα παράσημο, μια πληγή που δηλώνει ότι έζησες το συναίσθημα στο μέγιστο, αλλά την ίδια στιγμή είναι ωραίο που, όπως λες, σε απόσταση το βλέπεις και το παρατηρείς διαφορετικά. Κοίτα. Το ιδανικό θα ήταν κανείς, καμιά, να μην είναι ούτε θήτης ούτε θύμα. Γιατί αν έχουμε υπάρξει θύματα, έχουμε υπάρξει και θήτες. Είναι σχεδόν βέβαιο. Αν κάποιος είναι μόνο θύμα, τότε αυτό είναι επικίνδυνο. Έτσι. Βεβαίως. Το λέω και για τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τις γυναικοκτονίες. Αν παρακολουθήσεις με αυτούς τους ανθρώπους που γίνονται και δολοφόνοι, που βασανίζουν, σε όλες τις σχέσεις... Όλες οι προηγούμενες σχέσεις τους περιγράφουν έτσι. Που σημαίνει ότι βρίσκουν διαρκώς θύματα. Εκεί είναι διαρκώς ο θήτης. Εντάξει. Είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση. Δυστυχώς, ειδικά μέσα στους έρωτες όλοι και μετά από πολλά χρόνια θεραπεία. Γιατί και εγώ, όπως και οι περισσότεροι, κάνουμε λούπα τις ίδιες σχέσεις. Ελκυόμαστε από τους ίδιους ανθρώπους. Αυτό, όσο πιο σύντομα καταλάβουμε ότι έχει να κάνει με εμάς και όχι με τον άλλον, δηλαδή για ποιο λόγο μας ελκύουν τέτοιου είδους άνθρωποι, τέτοιες σχέσεις, λαθασμένες ίσως. Ναι, πάντα ξεκινώντας από εμάς, έτσι απολευθερωνόμαστε και κινούμαστε μετά προς μια άλλη κατεύθυνση. Μπορεί να το καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Αν όμως το καταλάβουμε λίγο νωρίς, ότι είναι μια, έτσι, μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη που κάνουμε, είναι ένα βήμα αυτό. Ή, ξέρεις, η αποδοχή ή η κατανόηση. Τι θα μας διαβάσεις? Επιπλέον. Επιπλέον. Θα ήθελα να σας διαβάσω σήμερα ένα ποίημα που λέει, ο τίτλος του είναι «Ταξίδι μάτια μου», γιατί έχουμε μπει στην άνοιξη, γιατί είναι ένα από τα ποίηματα που όταν άρχισα να συμπληρώνω, να ολοκληρώνω την συλλογή, παρασύρθηκα και όχι μόνο σε αυτά που είχα ζήσει, αλλά και σε πράγματα που θέλω να ζήσω ή που θα ήθελα κι άλλοι να ζήσουν, σε αυτά που μάθαμε ή εν πάση περιπτώσει που ονειρευτήκαμε, ξέρεις, να ξυπνήσουμε λίγο το ρομαντισμό του παρελθόντος και έτσι να κάνουμε ταξίδι σε καινούριους έρωτες. Λοιπόν, αφιερωμένο. Διπλωματικά σε αγγίζω για να κερδίσω χρόνο, να έχω πιο πολύ ταξίδι. Γιατί αν τύχει και δεν έχει παραπέρα από το όνειρο που έφτιαξα για μας, να έχω μια ανάμνηση γλυκιά
σαν πως και ήμασταν μαζί. Ταξίδια, καραβίσια, αυτά τα παλιά, τα ρομαντικά, τα πολύμινα, που έδιναν χρόνο στο μυαλό να δημιουργεί ζωές, φανταστικές, μεγάλες, πετυχημένες σχέσεις, ιδανικούς έρωτες. Τέτοια φαντάζομαι. Και μεγαλώνει και μακραίνει ο χρόνος της όποιας σχέσης μας. Μη μου θυμώνεις, δικό μου το όνειρο άλλωστε. Δεν σου ζητώ αποδοχή όσο και αν τη θέλω, γιατί αν σε πιέσω και αντισταθείς και τότε πλάτη μου γυρίσεις, χάθηκα. Γιατί από τα μάτια σου αντλώ την έμπνευση του όνειρου τούτου. Και αν τα χάσω, έφυγε κάθε ελπίδα για ζωή. Ζωή μου εσύ, μάτια μου. Και είπες και αφιερωμένο. Τώρα με βάζει σε σκέψεις. Γιατί εγώ σε ξέρω σε σχέση. Δεν ξέρω αν υπάρχει κενό. Όχι, όχι, όχι. Είναι αφιερωμένο, όπως λέει και το βιβλίο, στους επιρρεπείς στον έρωτα και όλους τους εθεροβάμονες ρομαντικούς φίλους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει σημασία από πού θα ξεκινήσουν. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσετε από τους έρωτες που θερίζουν. Είναι καταλήπωση. Και θα πάτε και στις ψυχείς τα κύματα. Έτσι είναι. Διαβάζουμε ένα βιβλίο που μπορεί να είναι το πέμπτο, το έκτο ενός ανθρώπου, το δέκατο. Και μετά λες, γιατί δεν τον ήξερα πιο πριν, και πας να βρεις τα προηγούμενα. Από τις εκδόσεις της Διόπτρας, μόλις κυκλοφόρησε τώρα την προηγούμενη Δευτέρα και πολύ στεναχωρέθηκα που δεν ήμουν στην παρουσίαση στην Αθήνα. Έγινε η επίσημη παρουσίαση. Να σκίσει και αυτό. Γιατί έκανες και επιτυχία εμπορική. Το έβλεπα στα ευπόλυτα διαρκώς, ναι, το προηγούμενο. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι να πάει και καλύτερα αυτό. Γεια σου, Λευτέρη. Το καλοκαίρι σας περιμένουμε στη Θεσσαλία, σε όλη την Ελλάδα, με την παράσταση. Για όνομα. Γεια και χαρά.